Από την δική τους πλευρά, οι εγκαταστημένοι επί της οδού Φιλίππου τονίζουν ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουν αντίκρισμα, γιατί αυτά που απομένουν να επιληθούν είναι προβλήματα τεράστια της καθημερινότητάς τους όμως. Πλήττει αφάνταστα τον οικισμό τους η ανεργία και επισημαίνουν πως αυτό που αναζητούν είναι μια σταθερή δουλειά προκειμένου να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα για την καθημερινότητά τους που έχει δυσκολέψει ιδιαιτέρως τώρα την περίοδο της κρίσης, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως οι ανάγκες τους κυρίως από την διόρθωση των δρόμων μέσα στη γειτονιά τους απαιτείται να γίνει άμεσα γιατί κάθε φορά που βρέχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τεράστια. 4 παλικάρια έχουμε στο σπίτι και τα 4 είναι άνεργα. Ποιος θα τα πάρει στη δουλειά? Σχολείο δεν πήγανε. Ούτε από το δημοτικό έχουν χαρτί. Ποιος θα τα πάρει? Ο Δήμος δεν παίρνει από τη Φιλίππου παιδιά για να δουλέψουν. Και εγώ ακόμα άνεργη είμαι. Με την υγεία δεν είναι όπως πριν. Πριν καλύτερα ήταν. Και με το ιατροκοινωνικό εδώ που βάλανε, να σου πω την αλήθεια, τι βοήθεια να δούμε. Και αυτή τη δουλειά τους κάνουνε. Αυτοί έχουν τη δουλειά του στο ιατροκοινωνικό. Εμείς δεν έχουμε, τα παιδιά μας δεν έχουν. Και αν ο Δήμαρχος θέλει να βοηθήσει τα παιδιά εδώ στη Φιλίππου, ας τα πάρει στη δουλειά στο Δήμο. Να μην παίρνει μόνο από άλλες γειτονιές. Ας πάρει και αυτά τα παιδιά από εδώ. Να τα δώσει μία προσπάθεια και αυτά να δουλέψουν, να βρουν κάτι μπροστά τους. Μετά λένε, δεν θα πάνε να κλέψουν τα παιδιά σίδερα, αφού δεν έχουν δουλειά. Ο άλλος έχει 2 παιδιά, άλλος έχει 5 παιδιά. Δεν θα πάνε να κλέψουν αυτά τα παιδιά σίδερα. Αφού πάνε ζητάνε δεν τα δίνουν. Πάνε να τα αγοράσουν δεν τα δίνουν. Τι θα κάνει? Όταν ένα παιδί ας πούμε δεν έχει γνώσεις. Έβγαλε μόνο ένα δημοτικό. Αυτό δεν φτάνει στο Δήμο για να τα πάρει στη δουλειά. Ναι, αλλά από άλλες γειτονιές ας πούμε όπως είναι το Σπαρτάκο. Και αυτοί μόνο δημοτικό βγάλανε. Και κάποιοι δεν πήγανε και καθόλου σχολείο. Αυτούς πώς τους έχει στη δουλειά? Ας τα βοηθήσει τουλάχιστον να τα βάλει και αυτά στη δουλειά να δουλέψουν. Εδώ σε γειτονιά έχετε προβλήματα δηλαδή? Εδώ έχουμε αρκετά προβλήματα με τις βροχές, με τις λάσπες. Τα παιδιά να σου πω στο σχολείο να βγουν να πάνε με τις λάσπες. Εκεί μπροστά θέλουμε ένα φρεάτι. Όταν βρέχει το νερό εδώ γεμίζουν τα σπίτια όλα νερά. Ούτε η πυροσβεστική έρχεται. Αν δείτε, αν πάτε και στην πυροσβεστική και πείτε για τη Φιλίππου, θα σας πούνε και οι ίδιοι για αυτό το πράγμα. Ότι εδώ τα σπίτια γίνονται όπως είναι στη θάλασσα οι βάρκες που θέλουν, έτσι ακριβώς γίνεται. Δεν έρχεται ούτε η πυροσβεστική να τα τραβήξει. Γιατί βαρέθηκαν και αυτοί. Τα λεφτά δεν έχουμε, πώς θα ζήσουμε εμείς? Ποιος μας δίνει? Ποιος το έσου είναι κρίμα, είναι αυτά, γύφτη είναι, αλλά εδώ είναι από δική μας είναι. Να δουλέψουν, να βάλουν τα παιδιά να δουλέψουν, να βάλουν τις γυναίκες να δουλέψουν. Πώς θα ζήσουμε εμείς, κορίτσι μου? Μέσα στις βροχές, μέσα στη λάσπρα, ξυπόλτε, γυμνά. Έτσι κάνουν οι δράμα που είναι ακουστή. Δεν έχει τίποτα, ο Δήμος καθόλου δεν μας βοηθάει. Καθόλου δεν μας βοηθάει ο Δήμος. Μόνο για το αυτό έρχονται, πώς το λένε, για να ρίξουμε ψήφο, έρχονται, μας παρακαλάνε τότε. Εδώ κοίτα τι κατάντια είναι εδώ μέσα. Ούτε χώματα έχουμε, τίποτα από εδώ μέσα. Εμείς εδώ που δούμε δεν έχει τίποτα. Πόσα παιδιά έχετε? Εγώ 4 έχω. Τι να κάνουμε εδώ μέσα που ζούμε? Μέσα στα νερά κοιτάς πώς ζούμε. Έχετε δουλειά? Δεν μπορεί να κάνουμε δουλειά, δεν έχουμε, άνεργοι είμαστε. Μια ζωή εμείς περπατάμε εδώ εκεί για να πάρουν 5 φράγκα. Ο Δήμος μόνο ξέρει να περπατήσει από εδώ για να μην βοηθάει τους φτωχούς. Είναι σωστά αυτά τα πράγματα που κάνει? Ναι, ναι! Είπε να στρώσει από εδώ. Τίποτα δεν έκανε. Τι πρέπει να κάνει? Εσείς θέλετε να στρώσουν εδώ το δρόμο για να μην είσαστε μέσα στις λάσπες? Θέλουμε και το δρόμο και να αλλάξουν τα πράγματα εδώ μέσα.